Ένα άσχετο τελείω σποτ με τη διαμαρτυρία που θα γίνει την Κυριακή 13 Μαρτίου, 1 η ώρα το μεσημέρι στη Ραφίνα κάτω από το σπίτι του Κώστα Καραμαλή, και δεν μπορούμε να σα πούμε τίποτα απολύτω για τη διαμαρτυρία. Και δεν πρόκειται όσο και να μα πιέσετε, τίποτα να πούμε. Ένα άσχετο τελείω διαφημιστικό σποτ υπάρχει πάλι εκεί με τη Ραφίνα και κατά σύμπτωση πάλι Κυριακή 13 Μαρτίου. Μία ώρα το μεσημέρι. Αυτή είναι όμω, δεν έχει τίποτα καμία άλλη. Που δεν είναι πράξια πράγματα, για παρακολουθήστε. Εσείς τι θα κάνετε την Κυριακή 13 Μαρτίου? Έλα πάμε στη Ραφίνα. Το στέκι του Κώστα του Καλοφαγά σε περιμένει στη Ραφίνα. Μιλάμε για μια διαδήλωση γεύσεων. Ελάτε να φωνάξουμε όλοι μαζί. Τι ωραία που τα μαγείρεψες, Κώστα μας, και να διαμαρτυρηθούμε, γιατί με τόσες νοστιμιές δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Το στέκι του Κώστα του Καλοφαγά στη Ραφίνα. Σπεσιαλιτέ μας, τα καραμανλίδικα λουκάνικα. Σας περιμένουμε αυτή την Κυριακή, 13 Μαρτίου, στη Ραφίνα. Ραντεβού στη 1 το μεσημέρι, 1 έτσι, για τα εγγένειά μας. Να είστε όλοι εκεί. Ωραία. Ένα σποτ για τον φίλο τον Κώστα. Καλό ρίζικο. Για να φάει καλά ο κόσμος. Καλές δουλειές. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Μη τυχόν πάει κανένας, έτσι, δηλαδή την Κυριακή 13 Μαρτίου, 1 ώρα το μεσημέρι, στη Ραφίνα, κάτω από το σπίτι Κώστα του Καραμαλή. Ντροπή πράγματα να πάμε και να ενοχλούμε του πολιτικού ανθρώπου την ώρα που είναι στο σπίτι του. Ντροπή πράγματα. Να παίρνει το ορντέρβι του.